Ζήτημα θέλησης και τόλμης από την εκάστοτε κυβέρνηση χαρακτήρισε τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, όπως αυτές εξετάζονται από το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Γιώργος Μπαμπινιώτης. Οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Το εγχείρημα του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως σημείωσε ο κύριος Μπαμπινιώτης, είναι οι ριζικές αλλαγές που θα επιτρέψουν στο ελληνικό σχολείο να έρθει στο ίδιο επίπεδο και στην ίδια βαθμίδα με τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες στα προηγμένα κράτη της Ευρώπης. Δεν είναι κακό που γίνονται μεταρρυθμίσεις. Το θέμα είναι να γίνονται με πολλή μελέτη, με πολλή σύνεση και με αίσθηση πραγματικότητας και ανάγκης να συμβαδίσει αυτή η χώρα με ό,τι γίνεται στην προηγμένη Ευρώπη. Και πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις θα δεσμεύσουν οποιαδήποτε κυβέρνηση ηθικά, πολιτικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά να θελήσει να τις αξιοποιήσει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Απαντώντας σε σχόλια του τελευταίου διαστήματος σχετικά με το κόστος αυτών των αλλαγών που περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το δημοτικό σχολείο μέχρι και το λύκειο, ο κύριος Μπαμπινιώτης ξεκαθάρισε πως από την πλευρά του Συμβουλίου έχει μελετηθεί η κοστολόγηση των προτάσεών του και αποδεικνύεται πως τα μεγέθη που απαιτούνται είναι σε λογικά πλαίσια. Εγώ ως πρίτανης μια ζωή μιλάω για χρήματα που χρειάζονται περισσότερα στην εκπαίδευση. Να μην μιλάμε όμως γενικά για περισσότερα χρήματα στην εκπαίδευση, αλλά να κοστολογήσουμε τις προτάσεις μας τι σημαίνουν στην πράξη εφόσον εφαρμοστούν. Πιστεύω ότι τα μεγέθη δεν είναι τόσο μεγάλα ώστε να μην μπορούν να κλιμακωθούν και να αντιμετωπιστούν από οποιαδήποτε κυβέρνηση.